Μου είναι πολύ μεγάλες. Ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε μία κρίση που αλαμβάνει διαστάσεις ανθρωπιστικές και αναφέρομαι στο δράμα εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που εγκαταλείπουν τις αιστείες τους στη Συρία και που έρχονται στην Ευρώπη μέσα διαμέσου του Αιγαίου πελάγου στα ελληνικά νησιά και δυστυχώς βλέπουν μια Ευρώπη που βρίσκεται σε νευρική κρίση. Βλέπουν μια Ευρώπη που κλείνει σύνορα. Βλέπουν μια Ευρώπη στην οποία δυστυχώς αναπτύσσονται ακραίες ξενοφοβικές απόψεις, μια μυσαλόδοξη ρητορία από ακροδεξιές δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πιστεύω βαθιά και αυτό είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε με τον Τζάνι Πιτέλα ότι είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης να υψώσουν το δικό τους τείχος απέναντι στα τείχη της ντροπής που υψώνουν στα σύνορα οι δυνάμεις που είναι επηρεασμένες από τη ρητορική της ακροδεξιάς. Ο λόγος που η ακροδεξιά ρητορία βρίσκει έδαφος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν επικρατήσει οι πολιτικές της λιτότητας που έχουν γεννήσει φτώχεια και περιθωριοποίηση. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη να αλλάξει πορεία. Και για να αλλάξει η Ευρώπη πορεία χρειάζεται να αλλάξουν οι συσχετισμοί, οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη. Η σύγκρουση που βιώνουμε σήμερα στο εσωτερικό της Ευρώπης δεν είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη. Είναι μια σύγκρουση πολιτική ανάμεσα σε ιδέες. Ανάμεσα στις προοδευτικές και στις συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Μια σύγκρουση δυστυχώς ίσως χωρίς ενδιάμεσες εκδοχές και βολικές αλλά ανιστόρητες υπεκφυγές. Παίρνοντας λοιπόν θέση σε αυτή τη σύγκρουση, ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι ο βασικός κορμός της ελληνικής κυβέρνησης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης ανεξαιρέτως σε ποια πολιτική οικογένεια ανήκουν πρέπει να αρχίσουν έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο. Και αυτόν τον διάλογο πρέπει να τον προσανατολίσουμε στην ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί στην κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης των ιδρυτικών της αρχών και αξιών. Χρειάζεται να επανιδρύσουμε την Ευρώπη στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνοχής. Και βεβαίως της πολιτικής ισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω βαθιά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη, ούτε καν στη σημερινή της μορφή, χωρίς απόλυτο σεβασμό στους κοινούς κανόνες και στις κοινές ευθύνες, στις κοινές δεσμεύσεις. Πιστεύω ότι οι μονομερείς πρωτοβουλίες, ιδίως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα σαν το προσφυγικό, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κινήσεις και πρωτοβουλίες που υποσκάπτουν τα θεμέλια και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η αλληλεγγύη στην Ευρώπη δεν μπορεί να τελειώνει εκεί που αρχίζουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις. Ή δεν μπορεί να είναι μια ρητορική η οποία σταματά όταν βρισκόμαστε μπροστά από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι δυνάμεις, οι προοδευτικές, αλλά και κάθε δύναμη που αισθάνεται ότι ανήκει στο λεγόμενο δημοκρατικό μπλοκ, έχει μόνο να χάσει αν υιοθετήσει τη ρητορική της ακροδεξιάς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει την άνοδο της ακροδεξιάς σε επικείμενες εκλογές. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς,
της κάνεις το μεγαλύτερο δώρο. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης μπορούμε να ξαναβρούμε κοινό βηματισμό και κοινό τόπο σε ένα κοινό στόχο. Όπως είπα πιο πριν, να υψώσουμε τύχη στις δυνάμεις που υψώνουν τύχη και διχάζουν την Ευρώπη σήμερα. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Ο ελληνικός λαός ήδη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, να αναδείξουμε δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, δίνοντας από το υστέρημά μας προκειμένου να συμπεριφερθούμε με ανθρωπιά σε κυνηγημένους και κατατρεγμένους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν και η Ευρώπη στο σύνολό της να έχει την ίδια συμπεριφορά. Θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε η αλληλεγγύη να είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διεκδικήσουμε να τηρούνται οι κοινές αποφάσεις. Κυρίως θα διεκδικήσουμε να μοιραστούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευθύνη απέναντι σε μια κρίση που μας υπερβαίνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί αν το μέλημά μας είναι ο καθένας να τα βγάλει πέρα μόνος του στη χώρα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική όταν είναι μια ένωση συνευθύνης και δίκαιου, υποχρεωτικού, αναλογικού διαμερισμού των βαρών και της ευθύνης απέναντι και στα καλά και στα δύσκολα. Σήμερα περνάμε μια δυσκολία και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την περάσουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Grazie Alexis. Dico con molto affetto. Σε ευχαριστώ, Αλέξη. Sono felice di essere qui. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, Ateniese, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Che è una culla della democrazia. Που είναι ένα λίκνο δημοκρατίας. Rispetto alla mia θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την τελευταία μου επίσκεψη στην Ελλάδα το προηγούμενο Μάιο, διαπιστώνω ότι η χώρα είναι πιο δυνατή, μια χώρα που πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα όμως να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ σε λες της εγχώριας πολιτικής για να εκφέρω απόψεις σχετικά με αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη κυβέρνηση. Βρίσκομαι εδώ για να στείλω ένα μήνυμα. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφαιθεί μόνη της στην προσπάθειά της να μπει το προσφυγικό και την οικονομική κρίση.